και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε σήμερα Θεία Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Συνυγρήτας Θερών για την επέτειο της απελευθέρωσης Συνυγρήτας. 21 Φεβρουαρίου είναι ιστορική ημέρα τόσο για την Συνυγρήτα όσο και για την ευρύτερη περιοχή των νομού Σερών στην έκβαση των Βαλκάνιων πολέμων. Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές των Σερών αλλά και από το Σύλλογο Μακεδονομάχων Συνυγρήτας. Ο εκπρόσωπος
Κύριος σε όσο με τα πάντα. Συνέχεια πραγματοποιήθηκε μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.
για την ακριβή ημέρα της απελευθέρωσης, αλλά και για τον τρόπο, υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Να διδασκόμεθα από τους πατέρες μας, από το ήθος τους, από τον ηρωισμό τους, από τη φιλοπατρία τους. Καλές είναι οι επέτη, αρκεί να μην μένουμε μόνο στην επιφάνεια. Να προσπαθούμε και να αγωνιζόμεθα, να δούμε τι θέλουν να μας πούν σήμερα οι πατέρες μας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Διότι οι συνθήκες είναι ιδιαιτέρως, όχι μόνο δύσκολες, το δύσκολες είναι πίσω, είναι πλέον επικίνδυνες. Γι' αυτό και πρέπει, διδασκόμενοι από τους πατέρες μας, να επιδείξουμε πραγματική φιλοπατρία. Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας και κάθε ημέρας και κάθε επετείου. Καλές οι παρελάσεις έχουν το σκοπό τους και τη σημειολογία τους, καλοί οι εορτασμοί, αλλά να μην μένουμε μόνο εκεί. Να διδασκόμεθα από το ήθος και τη φιλοπατρία των πατέρων μας, η οποία φιλοπατρία έφτασε μέχρι θυσίας, μέχρι θανάτου. Λοιπόν, και αυτά να τα ζούμε εμείς πρώτοι και να τα διδάσκουμε στα παιδιά, με έναν τρόπο ουσιαστικό, έτσι ώστε η εθνική μας επέτη να μην είναι για τα παιδιά μας είτε μία αφορμή για να χάσουν σχολικές ώρες, είτε κάτι βαρετό. Οι εθνικές επέτη έχουν ζωή μέσα τους, έχουν ψυχή και αυτά σήμερα έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά. Απελευθέρωση της Συνιγρήτας, μία γενέθλια πόλη, εδώ γεννήθηκα και με χαρά πάντα έρχομαι ως εκπρόσωπος κυβέρνησης σήμερα. Μία πόλη η οποία ήταν σημαντικό στοιχείο και σημείο της, και του προηγούμενου αιώνα και άφησε σημάδι δυνατό στην ελληνική ιστορία. Αυτό που μένει σε εμάς τους νεότερους Έλληνες είναι πρώτα απ' όλα να μην ξεχνάμε, να ξέρουμε την ιστορία μας που δεν την ξέρουμε οι περισσότεροι και κυρίως να μαθαίνουμε από τα σφάλματα αλλά και από τα θετικά των προηγούμενων χρόνων. Τα χρειαζόμαστε για να κρατήσουμε τον ελληνισμό ζωντανό, να κρατήσουμε τις αρχές και τις παραδόσεις μας, οι οποίες, λυπάμαι που το λέω, πλήττονται ποικίλο τρόπος. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Απελευθέρωση της Συνιγρήτας. Είναι η Βαλκανική πόλεμος του 1913. Τιμή και δόξα στους πεσόντες, στους προγόνους μας που αυτοί χύσανε το αίμα τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Τιμή και δόξα όμως και στον απελευθερωτή της Συνιγρήτας, τον καπετάν Γιαγκλή. Αυτός ο μεγάλος άντρας που έδωσε στην περιοχή τη δική μας την ελευθερία της και αυτός που τιμήθηκε περισσότερο από όλους. Σήμερα κάναμε ένα μνημόσυνο επιπλέον από τις όλες άλλες φορές για να τιμήσουμε αυτόν τον μεγάλο ήρωα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Εύχομαι σε όλους υγεία και ευτυχία. Να είμαστε γεροί και του χρόνου να ξαναγιορτάσουμε, να μην ξεχνάμε ποτέ αυτούς που μας χαρίσαν την ελευθερία. Χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη μέρα για τον τόπο μας, ημέρα μνήμης για τους ήρωες, ημέρα αγώνα, που όλοι πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από αυτήν. Ελπίζω και με λίγη υπομονή να κάνουμε όλοι το καλύτερο για να πετύχουμε την άνοδο αυτής της χώρας ξανά. Καταρχήν οφείλουμε ευχαριστίες σε εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν και έδειξαν με το ήθος τους πώς πρέπει να λειτουργούμε και από την άλλη μεριά μας έδωσαν μια ελεύθερη πατρίδα. Η ευχή να φανούμε άξιοι του έργου εκείνων και να βάλουμε και λίγο μυαλό γιατί το χρειαζόμαστε μου φαίνεται. Ήρθαμε για να τιμήσουμε τη σημερινή μέρα, 21 Φεβρουαρίου, την απελευθέρωση της Συνιγρήτας και γιατί κάποιοι αγωνίστηκαν για μας για να ζήσουμε εμείς καλύτερα. Να είστε καλά όλοι, χρόνια πολλά και πρέπει εμείς και οι απόγονοί μας να θυμούνται τους προγόνους. Ο τεχνικός ομιλητής, ο οποίος εκφώνησε το πανηγυρικό της ημέρας σήμερα, είπε πάρα πολύ όμορφα. Με την ευκαιρία τη σημερινή θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς τους δασκάλους, καθηγητές. Αυτή την ιστορία της πόλης της Συνιγρήτας θα τη μεταφέρουν και στα παιδιά μας. Στεναχωριέμαι γιατί βλέπω πολλές φορές στρατιώτες της περιοχής που έρχονται και όταν ρωτάνε να μας πούνε την ιστορία του τόπου τους δεν την γνωρίζουν. Θα ήθελα μέσα από αυτή τη σημερινή μέρα να μεταφέρω αυτό το μήνυμα. Χρόνια πολλά σε όλους και του χρόνου με υγεία.